Καλησπέρα, καλησπέρα. Τελευταία, προτελευταία μάλλον ημέρα του 2013. Και θυμάμαι πέρυσι στην προτελευταία εκπομπή, την εορταστική, είχα πέντε φίλες, είχα τις πέντε top χορεύτες της Αθήνας. Φέτος σκέφτηκα να κάνω κάτι διαφορετικό. Σκέφτηκα να φέρω τρεις φίλες πάνω απ' όλα και αγαπημένα μοντέλα, όπου δουλέψαμε αρκετά μαζί το 2013. Και το cast να το συμπληρώσει ένας νέος ανερχόμενος τραγουδιστής, πολύ καλός, που πίστεψα στο ταλέντο του και γι' αυτό και είναι και εδώ μαζί μας. Κάτω από κάποιες συνθήκες βέβαια, που κάποιος μπορεί να τους ενόχλησε γιατί να έρθει ο Στάτης εδώ και όχι αυτή, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν σήμερα έχω κοντά μου τη Βάσο τη Βιλέγκα, την Αφροδίτη την Μπάρμπα, την Ηρώ τη Λεγάκη και τον Στάτη το Κείο. Γεια σας. Γεια σας και εσάς λοιπόν. Είμαστε στο Bowling Center του Πειραιά, να πούμε. Βγαίνουμε live σε εορταστικό περιβάλλον. Με γλυκά εδώ. Η Αφροδίτη είναι έτοιμη για να το φάει, αλλά δεν περιμένω το τρώει να ακόμα. Το φάω, περιμένω. Περιμένει σιγά σιγά να ξεκινήσουμε για να το τρώει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μην σπάσει κοινή. Σιγά σιγά όμως. Έχει και κόσμο. Θα ακούμε και λίγο βαβούρα βέβαια τώρα, αλλά η εκπομπή είναι live. Θα τη δείτε και στο YouTube και αν δείτε που θα βγει. Οπότε εδώ είμαστε. Λοιπόν. Ήθελα να ξεκινήσουμε να κάνουμε έναν απολογισμό στο 2013 και να ξεκινήσουμε με τη Miss Media Mark. Και σε λέω Miss Media Mark γιατί έχει γίνει τελευταία, έχει παίξει πολύ αυτή η διαφήμιση και με ρώτησαν πολύ, είναι η Βάσο που είναι εκεί πέρα, λέω ποια λες να είναι, δηλαδή λες να είναι η άλλη κοπέλα που είναι λίγο πιο εύσωμη ας πούμε. Πώς προέκυψε αυτή η διαφήμιση, πέρασε από κάποιο casting? Τι να ξέρει? Πολεμικές τέχνες. Κάνω kickbox, οπότε συγκεκριμένα εμένα θέλα. Κάτσε, περίμενε. Το kickbox τι σχέση είχε με διαφήμιση? Έπαιξε ξύλο? Ναι, εννοείται. Θα πούμε ένα δύο σκοτάκια τέτοια. Που στο ένα δίνουμε κόσμο. Δίνουμε το κακό. Είδες, μαθαίνουμε και τι θα γίνει μετά, μετά από αυτές που έχουμε δει ήδη. Ναι, οπότε συγκεκριμένα θα κάνουμε κοπέλη με πολεμικές τέχνες για να κάνουμε το ρόλο. Για πες μου λοιπόν, θέλω να μου πεις το 2013. Ξέρω ότι ήταν μια καλή χρονιά για σένα, επαγγελματικά. Ναι. Επαγγελματικά ήταν. Ήταν πάρα πολύ καλά και έχουν γίνει και πράγματα που δεν έχουν γίνει ακόμα και θα βγουν σιγά σιγά. Πες μου, πώς σου πήγε γενικά η χρονιά? Επαγγελματικά, οικογενειακά, συναισθηματικά? Καλά, καλά. Καλά, πολύ καλά πήγε στη δουλειά. Πολύ καλά πήγε στα προσωπικά και πολύ καλά δεν πήγε στα οικογενειακά. Στα οικογενειακά γιατί? Γιατί κάθε χρόνο ήρθε και στο γεννήμά μου και αυτό ήταν το κακό. Αυτό ήταν το κακό. Εντάξει, τι να κάνεις, τυχώς δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, ούτε να πηγαίνουν καλά όλα, έτσι δεν είναι? Αλλά βάζεις προτεραιότητα στα επαγγελματικά σου ή στα συναισθηματικά σου? Στα επαγγελματικά. Για πες μου εσύ Αφροδίτη, πώς το βλέπεις αυτό ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να βάζουμε προτεραιότητα στα επαγγελματικά μας και τα συναισθηματικά μας να τα αφήνουμε λιγάκι πίσω? Ναι, πολλοί άνθρωποι το κάνουν, ειδικότερα άμα είσαι νέος, θα βάζεις πρώτα απ' όλα το επαγγελματικό. Γιατί θες να κάνεις καριέρα, θες να κάνεις κάποια πράγματα, δεν είσαι έτοιμος ακόμα για τις μέρες, δεν είσαι έτοιμος να προχωρήσεις κάτι πιο σοβαρό και σίγουρα κοιτάς στο επαγγελματικό. Εντάξει, αν είσαι σε μια ηλικία που θέλεις να κοιτάξεις πιο πολύ την προσωπική σου ζωή, αφήνεις το επαγγελματικό. Κοίτα, εντάξει, δεν λέω να βάλεις ας πούμε μπροστά ότι θέλω να παντρευτώ ή θέλω να κάνω οικογένεια ή δεν ξέρω τι. Γενικά, να έχεις μια σχέση ας πούμε. Ναι. Πολλοί δεν βάζουν προτεραιότητα στη σχέση μας ή να σε διάφορα μαζί. Πέφτεις με τα μούτρα στο ένα. Δηλαδή θα πέσεις πιο πολύ σε σχέση σου άμα έχεις, άμα δεν έχεις θα πέσεις πιο πολύ στο επαγγελματικό σου και θα αφοσιωθείς μόνο σε αυτό. Συνήθως έτσι πάει. Εσύ που έχεις αφοσιωθεί? Αυτή τη στιγμή στο συναισθηματικό. Συναισθηματικό περισσότερο και έχεις κάνει λίγο στην άκρη τις δουλειές. Μπράβο. Δεν καλό στην Ηρώ. Δεν μιλάει. Ηρώ είναι ήσυχη. Εγώ μπορώ να φάω λίγο το γλυκό μου. Εσύ φάει λίγο γλυκό και πάμε εδώ. Εσύ που έχεις αφοσιωθεί φέτος? Εγώ γενικότερα είμαι αφοσιωμένη στη σχέση μου. Οπότε όπως ξέρεις.
Εγώ ξέρω, απλά επειδή ο κόσμος δεν ξέρει, γι' αυτό επαγγελματικά. Επαγγελματικά, εντάξει. Δεν το κυνηγάω και ιδιαίτερα. Ήτανε μια καλή χρονιά για σένα το 2013. Καλούτσι. Στάθη, και εσύ θα πας λίγο, σε βλέπω πως το γλυκοκοιτάζεις και το γλυκό. Για πες μου εσύ, τι έγινε, έβγαλες τραγούδι το 2013, πολλά live σε μαγαζιά. Ακόμα τραγούδι είναι που βγάλεις, θα τα βγάλω μέσα στο νέο έτος. Εσύ το άκουσες γιατί στην τιμή. Όχι, έχω ανεβάσει ένα τρέιλερ απλά στο YouTube, πολύ μικρό τρέιλερ, το οποίο είναι ένα πολύ μικρό δείγμα. Τώρα όλη η δουλειά με τα 10 τραγούδια θα βγει μέσα στο νέο έτος. Α, θα βγει ολοκληρωμένο CD. Ολοκληρωμένο CD, ναι. Έχεις μπει σε κάποια εταιρεία. Εταιρεία μιλάω με τη Μήνος. Και μάλλον εκεί θα υπογράψεις. Ναι. Για πες μου κάτι, γιατί πολλοί με τις εταιρείες τα έχουν λίγο περίεργα, ότι άλλοι λένε είναι καλό να μπει σε μια εταιρεία, άλλοι λένε δεν είναι καλό, άλλες εταιρείες βοηθάνε, άλλες δεν βοηθάνε. Εσύ τι έχεις να πεις γι' αυτό. Κοίτα, δεν έχω μεγάλη εμπειρία στο χώρο. Απλά πιστεύω ότι αν κάποιοι πιστέψουν σε σένα και σε αυτό που μπορεί να προσφέρει, θα σε βοηθήσουν. Αυτό πιστεύω εγώ. Αν αξίζει την βοήθεια, έτσι. Αυτό. Και να πάμε λίγο, επειδή έχουμε εδώ και τα κορίτσια που είναι μέσα στη μόδα. Έχει συμμετάσχει ποτέ, έκανε ποτέ modeling ή ήσουν σε κάποιο διαγωνισμό ή κάτι τέτοια? Όχι. Δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με μόδα και αυτά. Αποφέ. Εσείς έχετε συμμετάσχει εδώ πέρα. Καλά, εσείς ήσουν και στο Next Top Model. Από εκεί νομίζω ξεκίνησε η πιο πολύ αναγνωρισιμότητα. Η δουλειά ήταν στο Meg, στη μόδα. Αρναούτογλου. Α, ήσουν στην εκπομπή του Αρναούτογλου. Αλλά πιο πολύ η αναγνωρισιμότητα, λογικά, έτσι δεν είναι, πήρε από εκεί, από το Next Top Model. Που είναι, το βλέπει πολλοί κόσμος και από εκεί βγήκαν πολλές κοπέλες. Ήταν τυχερή, γιατί ήταν το πρώτο, οπότε όλος ο κόσμος το βλέπει. Αυτό μου, αυτό μου έλεγε και η Δήμητρα που την είχα προχθές στην Αλεξανδράκη, ότι δεν έχει σημασία τελικά το αν θα βγει πρώτος κάποιος, σημασία έχει πώς θα το κυνηγήσει για να δουλέψει. Γιατί πολλές κοπέλες, είτε στα Playmate, είτε στα Καλυστία, τα Star Ελλάς, όλα αυτά που γίνονται, μπορεί να κέρδισαν τον πρώτο τίτλο, αλλά δεν έκαναν τίποτα. Και έκαναν άλλες κοπέλες που μπορεί να μην πήραν τίτλο, να βγήκαν δεύτερες, τρίτες, έτσι δεν είναι? Αφροδίτη. Εσένα βοήθησαν τα Playmate? Ναι, βοήθησα μέχρι ένα σημείο. Βέβαια, κυνήγησα και μόνη μου πάρα πολλά πράγματα. Έκανα και μόνη μου και τις δουλειές. Αλλά ναι, μπορώ να πω για αρχή ναι. Πιστεύεις δηλαδή ότι και ένας τίτλος μπορεί και να βοηθάει κάποιες, ας πούμε? Ναι, βοηθάει. Εσύ τι έγινε, θα δώσεις κανένα τίτλο ή έχεις μείνει ακόμα με το στέμα από το 2011? Θα μείνουμε με τους τίτλους μας. Από το 2011, ε? Δεν έχουν ξαναγίνει. Δεν πειράζει, δεν το κρατήσουμε εμείς, δεν μας πειράζει και εδώ. Έγιναν αυτά και τέλος, σταματήσανε, δεν έχουν βγει άλλες μετά. Εσύ πιστεύεις ότι ένας τίτλος παίζει ρόλο στη μετέπειτα πορεία της καριέρας, οποιοδήποτε θες να κάνεις? Ναι, παίζει ρόλο άμα το κυνηγήσεις και θες να ασχοληθείς με αυτό. Εννοείται ότι αυτό το θες και εσύ. Γιατί μπορεί να μην το θες, να πας απλά για να πας και να μην το θες να προχωρήσεις και να συνεχίσεις. Ακριβώς, ναι, ισχύει αυτό. Στάθη, εσύ τι λες? Ένας τίτλος παίζει ρόλο. Ναι, φυσικά. Έχεις πάρει τίτλο. Τίτλο μου δίνουν κατά καιρούς. Όπως τι δηλαδή? Εντάξει. Σίγουρα βοηθάνε κάποια πράγματα που πετυχαίνεις. Απλά όταν θέτεις στόχους. Είναι τι στόχους θέτεις εσύ, γιατί εσύ θες να πετύχεις τη ζωή σου. Εσένα ποιος είναι ο στόχος που έχεις βάλει, ας πούμε, για το τραγούδι? Εγώ θέλω, το κυνηγάς καιρό. Θέλω να προσφέρω πράγματα στον χώρο του τραγουδιού. Θέλω να δημιουργήσω πράγματα, θέλω να κάνω ωραία πράγματα, ωραία τραγούδια και θέλω να προσφέρω κάτι παραπάνω, κάτι που ίσως λείπει. Αυτό θέλω να πετύχω. Ωραία. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε πάλι εδώ, στο Bowling Center. Ωραία, επιστρέψαμε λοιπόν εδώ. Και όπως βλέπετε, το έχουμε ρίξει στη μάσα εδώ στο Bowling Center, γιατί εκτός από φαγητό έχει και πολύ ωραία γλυκά και έχουμε πλακωθεί στα γλυκά όλοι. Αργότερα θέλει Βάσο να φάει και ένα αλμυρό, μας είπε. Τι αλμυρό δηλαδή? Κάτσε. Δοκιμάζω το γλυκό πρώτα.
Το γλυκό και ύστερα το αλμυρό. Λοιπόν, μετά θα φάμε και ένα αλμυρό. Πρώτα γλυκό, μετά αλμυρό. Ναι. Ανάποδο. Ανάποδο, ναι, εντάξει, ανάποδο. Ανάποδο, ναι, όντως, όλο αυτό λέω. Για πετε μου λοιπόν, τι σχέδια κάνουμε για το 2014, έχουμε σκεφτεί τι θα ήθελε να σου φέρει ο καινούριο χρόνο. Πολλά. Όπως. Αυτά μπορώ να τα πω κιόλα. Πες αυτά που μπορείς να πεις. Πιο πολύ δουλειά, παρόλο που θα το ακόμη πιο πολύ. Και υγεία. Οπότε βάζεις πιο πολύ μπροστά τα επαγγελματικά σου, γιατί εντάξει, αν δεν έχουμε δουλειά, δεν θα έχουμε για να φάμε κιόλας. Έτσι δεν είναι, πάνω απ' όλα δουλειά. Εσύ, Αφροδίτη, μου τι θα ήθελες να σου πει το 2014? Αγάπη, υγεία, όχι μόνο σε μένα και σε όλο τον κόσμο. Είναι live εκπομπή, παιδιά. Εντάξει, περνάει κόσμο. Θα έρθουν να κάτσουν εδώ για να πάμε. Ξέρετε, ναι. Θα του πούμε, περάστε με καλή. Λοιπόν, αγάπη υγεία, λοιπόν. Αγάπη υγεία, ναι. Δουλειά δεν θες εσύ. Θες ή δεν θες. Θέλω, άμα μου το πει. Εντάξει, θέλω να ανοίξω, να είμαι ειλικρινή, θέλω να ανοίξω κάτι δικό μου. Μια δική μου επιχείρηση. Όπως, έχεις σκεφτεί κάτι. Ναι, έχω, αλλά προ το παρόν δεν κάτι. Δεν θα ήθελε να μα πει στο παρόν. Θα μα πει στο μέλλον. Κοίταξε, εντάξει, τώρα τι είναι για το 2014, όχι, ξέρω εγώ. Να λες, θες αν γίνει κάτι, να γίνει. Γιατί πήγα να κάνω κάτι και τελικά δεν έγινε, οπότε... Εσύ πιστεύεις στο μάτι και στην γλωσσοπαγιά, μιας που λέει τώρα η Αφροδίτη μου δίνει πάσα για να πω. Ναι, πιστεύεις. Στο μάτι ή στην γλωσσοπαγιά, ή και στα δύο. Πιστεύω και στα δύο. Σου έχει τύχει, δηλαδή, να... Πας να κάνεις κάτι και να κληρωθεί τελευταία στιγμή ή να έχεις πολύ μάτι και να πάρεις τη μάνα σου που λένε για να της πεις πάρε με να με ξεματιάσεις. Δεν έχει απέναν τη μητέρα μου που της λένε να με ξεματιάσεις. Πολύ μάτι. Και εγώ το κάνω αυτό. Και η γλωσσοφαγιά είναι πολύ κακό. Δυστυχώς ξέρεις τι, η γλωσσοφαγιά ή το μάτι δεν είναι πολλές φορές αποζήλια. Έτσι δεν είναι. Όχι. Μπορεί να μάθεις κάτι ωραίο, ξέρω εγώ, να το πούνε και έτσι να ξεματιάσουν. Συνήθως όταν έχεις και κακό μάτι. Πιστεύεις δηλαδή ότι είναι συνήθως... Το έχω γενικότερα. Ας πούμε, θα πω ότι θα πω ένα ταξίδι. Θα πω ότι κάθε το μηνό θα φύγω. Έτσι και αρχίζω και το λέω σε όλους. Δεν θα πας ποτέ. Δεν θα πας ποτέ. Σου έχει συμβεί δηλαδή κάτι. Πολλές φορές. Ναι. Πολλές φορές. Και λέω, δεν ξέρω να λέω τίποτα. Εσένα, Στάθη, σου έχει συμβεί αυτό? Κοίτα, εγώ δεν είναι πολύ πίστευα, αλλά κάποια στιγμή κατάλαβα ότι κάποιοι πονοκέφαλοι, όπου δεν έβγαινα πολύ δημοσίως κάποιες φορές και δεν ξέρω, ίσως ήταν άνθρωπος, δεν ξέρω. Και ίσως εκεί ψηλό υποπτεύτηκα ότι μπορεί να υπάρχει το πράγμα αυτό που λέμε μάτι, αλλά και πάλι δεν είμαι σίγουρος. Εντάξει, να σου πω, δεν σου έχει τύχει, ας πούμε, σε... όταν κάνεις live σε κάποια μαγαζιά, να είναι μπροστά οι κοπέλες και να σε κοιτάνε, ξέρω εγώ, καλά και να νιώσεις περίεργα. Να έχει τύχει. Ματιάζεις εύκολα δηλαδή εσύ? Όχι, δεν νομίζω, αλλά μου έχει τύχει. Ματιάζεις εύκολα όμως, γιατί είσαι γαλανά μάτια. Λες να ματιάζω, ναι. Όποιος έχει γαλανά μάτια, ματιάζεις. Ναι, και εσύ είδες εύκολα. Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί βλέπω και σχόλια που κάνω στο Facebook. Έχει μεγάλο fan club ο Στάτς και είναι τα κοριτσάκια εκεί πέρα, γράφουν. Μιας που μιλάμε για το Facebook και για το Instagram, να συζητήσουμε κάτι που έχει γίνει μόδα τελευταία, αυτό με το Instagram που ανεβάζουν όλοι φωτογραφίες εκεί στο Instagram και μετά ανακυκλώνονται αυτές οι φωτογραφίες, μπαίνουν σε διάφορα έντυπα, σε εφημερίδες, σε περιοδικά, σε site. Πιστεύεις βάσου ότι αυτό γίνεται ξεπίτες από κάποιον ή είναι από... Άποψε ότι οκ, εσύ γουστάρεις να βγάλεις φωτογραφία ό,τι πριν να βγεις έξω. Δεν σκέφτεσαι εσύ, ας πούμε, εκείνη την ώρα πως η φωτογραφία αυτή μπορεί να ανακυκλωθεί και να μπει κάπου αλλού? Το πάθα πρόσφατα, ανέβασα μια φωτογραφία με κάτι λίγο και το είδα, ναι. Και... ιστορία βγάλανε τώρα, σε ολόκληρο. Ναι, αλλά μια ιστορία που δεν το φαντάστηκα καν ποτέ ότι θα βγάλω μια φωτογραφία και θα γίνει όλο αυτό. Τα λουλούδια δεν ήταν από εκεί δηλαδή που γράψανε? Α, καμία σχέση. Καμία σχέση. Και πώς γίνεται δηλαδή να παρερμηνεύονται τόσο πολλά πράγματα? Γιατί εγώ δεν ξέρω πώς σκέφτομαι. Σου έχει τύχει λοιπόν, εσένα σου... Όχι πρώτη φορά, πολλές φορές. Κι άλλες φορές. Εσένα σου έχει τύχει. Μου έχει τύχει με το Facebook το μένα. Με βοήθησε να γράφει αυτά, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Δεν είμαι πολύ με αυτά. Δεν ασχολούμαι ούτε με το Facebook, δεν ασχολούμαι. Απλά κάπου μπορεί να ανεβάσει πολύ με το Facebook, αν έχω τύχει.
Γεια σας, καλά είστε. Χαίρομαι κι εγώ. Καλά, εσύ δεν μπαίνεις κιόλας πολύ στο Instagram και αυτά. Facebook και αυτή την πάλι. Ναι, μου πιένει. Να πάρουμε φωτογραφία σου. Εγώ έχω δει, απλά τα λέμε τώρα για να λέμε για να μαθαίνουν οι άλλοι. Εντάξει, ξέρουμε τι γίνεται. Εγώ Instagram δεν έχω και... Και δεν έχεις Instagram. Εντάξει, μόνο το Facebook μου αργέμαι. Δεν θέλω κάτι άλλο. Εντάξει, εγώ απλά όταν έχει τύχει... Όταν ανέβει κάποια φωτογραφία με κάποια κοπέλα ή με ταγκάρι, ας πούμε να βγάζουν, ας πούμε, αμέσως θα φτιάξουν. Αυτό να σου πω, αυτό που βγάζουν, δηλαδή, αυτό μου έλεγε και η Δήμητρα προχθές. Δεν μπορείς να βγάλεις φωτογραφία με ένα φίλο σου, έχεις αμέσως σχέση. Έχεις κάνει σχέση αμέσως. Με λουλούδια έβγαλες και σου κάνανε σχέση. Μόνο γάμο δηλαδή που σου βγάλανε σένα με τα λουλούδια και τα φιλίδια. Δηλαδή να σου πω κάτι, εάν έβγαζε με ένα δαχτυλίδι θα λέγανε ότι σου κάνανε και πρόταση γάμου. Ναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παρεμηνεύονται τόσο πολύ οι φωτογραφίες. Ξέρω ότι πολλές φορές, επειδή το κάνουν ξεπίτηδες κάποιες ή κάποιοι, αν βάζουν φωτογραφίες, γιατί μπορεί να θέλουν να παίξουν κάπου, έτσι δεν είναι. Και μάλιστα είχα διαβάσει και το καλοκαίρι για την Ενεγάκη ότι κάποια στιγμή βαρέθηκε στο παπαράτσι, ας πούμε, και είπε ότι okay, θα βγάζω εγώ φωτογραφίες από μόνη μου και τώρα να βάζετε αυτές, ας πούμε. Και να μην με κυνηγάτε γύρω γύρω. Καλό αυτό βέβαια. Αλλά μετά γράφουν ό,τι θέλουν. Ναι, ό,τι γράφουν ό,τι θέλουν αυτό ισχύει. Αλλά επίσης μπορούν να σου προσάψουν και σχέσεις που να μην υπήρξαν ποτέ και να σε βάζουν κάθε εβδομάδα και με άλλο. Έτσι δεν είναι, σου έχει τύχει. Σου έχει τύχει να σε βγάζουν με κάποιον που δεν ήσουν ποτέ. Ναι. Εσένα ερώ σου έχει τύχει. Με κάποιον. Να είσαι με κάποιον, ξέρω, φωτογραφία και να το βγάλω ότι έχεις σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν σου έχεις αυτή. Δεν έχω κάθε εβδομάδα, αλλά κάθε μέρα εντάξει. Α, κάθε μέρα σε σου. Κάθε μέρα σου βγάζουν και σχέση εσένα. Ναι. Ναι. Παίζουν πολύ τελικά αυτά. Θέλω να πούμε τώρα πού θα περάσετε την πρωτοχρονιά. Αύριο είναι παραμονή πρωτοχρονιάς. Πώς θα την περάσει την παραμονή εσύ? Εγώ γιορτάζω κιόλα. Συνήθως την περνάω από το μαγαζί. Μπορώ να πω μαγαζί, λέω. Ναι, όπως θέλει. Συνήθως το περνάω στην φαντασία την τελευταία χρονιά. Φέτος δεν ξέρω ακόμα, είναι λίγο τη τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή είσαι. Δεν να ρωτήσω πολύ βάσκο. Ε? Να ρωτήσω πολύ καταγωγή. Βενεζουέλα. Βενεζουέλα. Και οι δύο γονείς. Και στην Ελλάδα πόσα χρόνια είσαι? Πόσα χρόνια είμαι? Ναι, γεννήθηκες εδώ ή... Όχι, ήρθα πιο μικρή, έχω κλείσει 21 χρόνια εδώ. Από μικρή. Το είχα πολύ για αυτό. Η μαμά σου είναι στη Βενεζουέλα, γιατί είπες πριν για τη μάνα σου ότι σου λείπει και... Για άλλο λόγο. Αφροδίτη, τι έγινε? Αύριο βράδυ τι έχουμε το πρόγραμμα? Οικογενειακά. Και εγώ πάντα αυτό λέω. Έγινε ήσυχο κορίτσι. Και εγώ. Κάποτε δεν ήμουν. Ναι. Θες να τα πούμε όλα δηλαδή τώρα. Όχι, λοιπόν, και εγώ έτσι λέω ότι πάντα καλό είναι παραμονή πρωτοχρονιάς να είμαστε με την οικογένειά μας. Ναι. Να αλλάζει ο χρόνος εδώ και αυτό και μετά, okay, βγαίνουμε. Βγαίνει πάρα πολύ κόσμο εκείνη τη μέρα. Γιατί σου γίνεται πάρα πολύ κόσμο. 12.30 ώρα. Πραγματικά κίνηση είναι απίστευτη. Θυμάμαι μια χρονιά που βγήκα, γύρισα αργά. Κάντε να γυρίσω σπίτι μετά από τόσο κόσμο που είχε και τόσο κίνηση. Λέω, πιστεύω μου, δεν ξαναβγαίνω και τόσο κόσμο μέσα στα μαγαζιά. Το φαγητό βλέπω και αυτό και εδώ. Θα τσιμπήσω και εγώ λίγο. Εσύ τι θα κάνει σειρό, παραμονή. Τίποτα, και εγώ σπίτι. Οικογενειακά. Εσύ έχει τίποτα κάνει άλλο. Θα μπορούσα να δουλεύω, αλλά προτίμησα να κάτσω. Να είμαι πιο. Οικογενειακά και μετά ούτω ή άλλω να σου πω κάτι. Υπάρχουν. Είναι 365 μέρες το χρόνο για να βγεις έξω και να διασκεδάσεις. Τι να δουλέψεις. Εγώ πιστεύω αυτό, ότι οι γιορτές είναι οι μέρες για την οικογένεια. Όσο υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι κοντά μας, γιατί... Κοίταξε να δεις, είναι... Έρχεσαι πιο κοντά με την οικογένειά σου. Δεν ξέρεις καταρχήν την επόμενη χρονιά αν αυτός ο άνθρωπος θα είναι κοντά σου. Και επειδή μου έχει συμβεί πριν πολλά χρόνια στο παρελθόν με τον πατέρα μου, για μένα είναι καλό να περνάω κάθε πρωτοχρονιά με τη μητέρα μου και από εκεί και πέρα έχουμε πολλές μέρες και για να βγούμε έξω με φίλους, για να διασκεδάσουμε και όλα αυτά. Και στην τελική να σου πω κάτι, σαν το φαγητό της μαμάς, νομίζω πως δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Δηλαδή
Όλοι θέλουμε να τρώμε από τα χέρια της μαμάς μας, έτσι δεν είναι? Η μαμά της γιαγιάς. Ο μπαμπάς έλεγε εμένα, γιατί από μικρή με γυρεύει ο πατέρας μου και μαγειρεύει απίστευτα. Μαμά σου όχι. Μαγειρεύει η μάνα μου, αλλά δεν αφήνει ο πατέρας μου, γιατί ο πατέρας μου θέλει να μαγειρεύει. Εσύ μαγειρεύεις. Είσαι αυτό που λένε ότι ξέρω να κάνω αυγά μόνο και μακαρόνια που τα πετάς στο... Κοίταξε να κάνω τα πάντα μέσα στο σπίτι, ό,τι θέλεις από καθαριότητα. Δεν ξέρω, δεν σημαίνει που θέλεις στην κουζίνα, δεν μπορώ. Εσύ ρομή μαγειρεύεις. Ναι, μαγειρεύω, το προσπαθώ. Τι μακαρόνια και αυγά ή και κάτι άλλο? Προσπαθώ, έχω φαντασία. Από ό,τι βλέπεις εκπομπές μαγειρικής, ας πούμε, τα πρωινάδικα και τέτοια. Ναι, βλέπω. Α, ναι, ξυπνάς. Άμα τι έχει ξυπνήσει, θα παρακαλωθήσω. Είμαστε, ξέρεις, ξενυχτάμε κιόλας και λίγο δύσκολα να ξενυχτήσουμε. Στα ξέρεις να μαγειρεύεις? Εγώ τώρα ξέρω τα πολύ απλά, αυτά που είπες, μακαρόνια, πολύ απλά. Και τα πετάμε και στον τοίχο για να δούμε αν είναι. Αν κολλήσει, αλλά τα ξέρω, δεν είναι τίποτα. Τώρα τα πιο special. Εγώ θα ήθελα πριν κάνουμε ένα break, να ακούσουμε το τραγούδι που έχεις έρθει να μας πεις, το «Πού πας», έτσι δεν είναι? Πες μας λίγο για αυτό το κομμάτι πριν κάνουμε το break, θα μας τραγουδήσεις. Είναι ένα funky κομμάτι, έτσι πολύ ρυθμικό. Και πιστεύω ότι αξίζει να ακουστεί. Πες μου, ποιος το έχει γράψει, μουσική, στίχους, αυτά όλα. Μουσική, στίχους έχω γράψει εγώ με μια κοπέλα και μουσική την έχω γράψει εγώ μαζί με... το πλήφρά μου, είναι μαζί την κάνουμε δουλειά βασικά. Λέγεται Νάσος Ταβριάνος. Πες μας και το όνομά. Ναι, θα το έλεγα ούτως ή άλλως. Νάσος Ταβριάνος λέγεται. Και τα τραγούδια τα κάνουμε μαζί. Είναι φοβερός μουσικός. Ωραία, μια χαρά. Οπότε πάμε να δούμε το Στάθη, να μας πει το πού πας και επιστρέφουμε. Πόρτα στέκεσαι μπροστά, τη βαλίτσα σου στο χέρι. Όσα η αγάπη μας μπροστά, εσύ τα κόβεις με μαχαίρι. Είπες δεν πάει άλλο πια, κοιτώντας με μέσα στα μάτια. Μοιάζει καθρέφτης η καρδιά που έκανες χίλια κομμάτια, που έκανες χίλια κομμάτια. Πού νομίζεις ότι πας, σε ποιους δρόμους θα γυρνάς και ποια χείλη θα φύλλας, πού πας? Πού νομίζεις ότι πας, σ' άλλους τώρα να μιλάς κι άλλη αγάπη να ζητάς, πού πας χωρίς εμένα? Σε μια βαλίτσα στριμωχτά, μεγάλα λόγια και δηλώσεις. Πήγαινεις τώρα στα κλεφτά, τα όνειρά μας να σκοτώσεις. Κανείς μας πλέον δεν μιλά και δεν υπάρχουν άλλες λέξεις. Φεύγεις το δάκρυ σου κοινά, θέλω να δω πόσο θα αντέξεις. Θέλω να δω πόσο θα αντέξεις. Πού νομίζεις ότι πας, σε ποιους δρόμους θα γυρνάς και ποια χείλη θα φύλλας, πού πας? Πού νομίζεις ότι πας, σ' άλλους τώρα να μιλάς κι άλλη αγάπη να ζητάς, πού πας χωρίς εμένα? Νομίζεις ότι πας, σε ποιους δρόμους θα γυρνάς και ποια χείλη θα φύλλας, πού πας? Πού νομίζεις ότι πας, σ' άλλους τώρα να μιλάς κι άλλη αγάπη να ζητάς, πού πας χωρίς εμένα? Ωραία, επιστρέφουμε λοιπόν και αφού ακούσαμε το «Πού πας» από το Στάθη. Πολύ ωραίο τραγούδι, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία στο τραγούδι σου.
Για πες μου, σκέφτεσαι να κάνεις, να βγάλεις κάποιο CD ολοκληρωμένο μέσα στην επόμενη χρονιά που μας έρχεται? Ναι, θα βγάλω CD με 10 τραγούδια. Θα σκέφτεσαι να κάνω και κάποια βίντεο κλιπ. Σε ένα ή δύο κομμάτια, μπορεί και τρία. Έχω κάνει ήδη κάποιες καφές στο μάτι. Και αυτό έτσι θα το πω. Ωραία, πολύ καλό αυτό. Ελπίζω να σου πάει καλά η χρονιά που έρχεται το 2014 με τα τραγούδια αυτά. Και το άλλο κομμάτι που είχα ακούσει ή μ' άρεσε πάντω, που σου είπα πριν, το. Πώ το έλεγε, που είχαν βάσει. Καλύτερο σε αυτό, πώ ήταν. Ο καινούριο με αυτό. Πολύ ωραίο τραγούδι. Καλή επιτυχία να σου πειθώ εγώ σε αυτό το τραγούδι. Να ρωτήσω τώρα τα κοριτσάκια που έχω εδώ δίπλα μου. Είχατε ποτέ κάτι, ή σα έχει συνέβη ποτέ κάτι άσχημο από κάποιο θαυμαστή, ξέρω εγώ, να σα ενοχλήσει πολύ ή να έχει συμβεί κάτι περίεργο? Ναι, ξεκινάω από σένα λοιπόν. Πες μας έτσι, ακουγόμαστε καταρχήν. Νομίζω ότι το παθαίνουν όλες οι γυναίκες να με πάρουν από πίσω από ένα κλαμπ, μέχρι το σπίτι του, το αμάξι. Φοβήθηκες εσύ, τρομοκρατήθηκες? Φοβήθηκα, το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι να φοβηθώ. Α, έκανες γύρω γύρω με το αμάξι κύκλους και χάθηκε και αυτό, τρελάθηκε μετά ξαφνικά. Λέει άστινα τώρα, με έχει κάνει 15 κύκλους, θα κάψω και τη βενζίνη μου όλη. Άστια να φύγει. Εσύ Αφροδίτη, είχες κάτι? Είχα παρόμοιο, αλλά επέμενε αρκετά. Έξω το σπίτι, κάθε μέρα. Και τι έκανε, βαρούσε, βαρούσε κουδούνια? Όχι, δεν βαρούσε κουδούνια, απλά έμενα απ' έξω, περίμενε να πω, μου μίλαγε. Έτρεχε από πίσω, μου λέει την ώρα που πήγαινα να πω, ρε πω την ώρα και μου μίλαγε. Βρήκε το κινητό μου, έτσι να παίρνει τηλέφωνα. Α, και τηλέφωνα. Ναι. Ορίστε. Αλλά ναι, κάποια στιγμή σταμάτησε. Αλλά ναι, κάποια στιγμή απογοητεύτηκε. Δεν είδε πράσινο φως που λένε και έφυγε. Είναι αυτοί οι άνθρωποι και πράσινο φως να μην δουν, συνεχίζουν. Συνεχίζουν. Συνεχίζουν, γιατί είναι... Πέφτουν πολύ. Πέφτουν τα μικρά. Πολλά, ναι. Είναι... Μπορώ να πω τη λέξη τώρα. Είναι... Μη μας πεις τη λέξη. Ρο, σου έχεις συμβεί κανένα περίεργο εσένα? Όχι κάτι συγκεκριμένο. Έτσι διάφοροι... Εντάξει, φοβάσαι καμιά φορά όταν δεις ότι σε πλησιάζει κάποιος κοντά στα μάξι ή πάει να σου μιλήσει, πάει να σε κλείσει, ξέρω εγώ, σε πιάνει έτσι λίγο φοβία όταν είσαι μόνη σου στο μάξι? Ναι, μου πιάνει φοβία, το έχω συνέχεια στο μυαλό μου, δηλαδή. Γι' αυτό και πάντα προτείνεις να έχεις και μια φίλη σου δίπλα. Εννοείται. Για να έχεις παρεούλα. Εσύ Στάθη, τι γίνεται με τις θαυμάστριες? Κάτι... Σου στέλνει στο Facebook, στείλε μας ένα φανελάκι σου ή ένα χρυσό ρουχό, ξέρω εγώ και τέτοια. Εντάξει, δεν είναι. Πες μας κάτι περίεργο που μπορεί να σου. Α, είναι γενικές. Γενικές. Δεν σου έχει τύχει κάτι περίεργο, ας πούμε? Θα τυχαίνουν και πιο. Εντάξει, πιο άκρες καταστάσεις, να μην λένε πιο ποτρά πράγματα. Εντάξει, θέλω να. Όπως λεπτομέρειες. Κάποια ακραία πράγματα είναι σε κάποια live που κάνει, τα οποία κάποιες φορές έρχονται από πίσω μου και μπαίνουν στην τουαλέτα πάω και έρχονται από πίσω μου, ας πούμε, και μπαίνουν στην τουαλέτα μαζί μου και μας ρωτάνε. Α, επιτόπου. Ναι. Εντάξει, αυτό λέγεται επιτόπου τα ραβέρι. Ξέρεις, μπαίνεις κατευθείαν στην τουαλέτα, πάμε από πάνω, τι γίνεται και αυτά. Και κάτι άλλο που όταν τραγουδάω να έρχεται, ας πούμε, να κολλάει πάνω και να μην έρθει, ας πούμε, να κολλάει εδώ. Και τι κάνεις εσύ, ας πούμε? Προσπαθώ να φύγω, αλλά ξέρεις. Δεν φεύγει, έχει πολύ. Και ήταν να σου πω κάτι αυτό τώρα που πες πριν, έκατσα λίγο με τουαλέτα. Γιατί ξέρω και από φίλους καλλιτέχνες ότι πάνε και στα καμαρίνια και τύχει να πάνε θαυμάστριες και να τους κάνουν πέσιμο στα ίσα. Πολύ χύμα. Δηλαδή μέχρι να γδύνονται, ξέρω εγώ, στο καμαρίνι, να τους ζητάνε να τους φιλήσουν στο στόμα και διάφορα τέτοια. Έχεις ακούσει κάτι τέτοιο? Συμβαίνουν αυτά. Ωραία. Τι θα ήθελες το 2014, λέει ότι θα είναι μια καινούργια καλή χρονιά για την Ελλάδα. Τώρα, να τσκάλω. Γιατί δεν το βλέπω. Δεν το βλέπεις οικονομικά. Απλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πηγαίνουμε προς το καλύτερο και όχι προς το χειρότερο. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να ξεκινήσει κάποια στιγμή να πηγαίνει και λίγο το καλύτερο. Πρέπει. Εγώ παιδιά το βλέπω θετικά. Βλέπω ότι αρχίζουμε και πηγαίνουμε λίγο καλύτερα. Κοίταξε να δεις, αν έχεις αισιοδοξία. Ναι. Γιατί και βλέπουμε. Πιστεύω ότι πηγαίνουμε όντως καλύτερα από το επίπεδο που είμαστε. Γιατί βλέπω ότι γίνονται πολλά πράγματα γενικά.
στον κόσμο, αυτοκτονίες, πολλά πράγματα τέτοια, ας πούμε, λόγω της φτώχειας που έχει γίνει. Θέλω να... γενικότερα μιλάμε. Δεν μιλάμε για αυτό την Ελλάδα. Κοίτα, ναι, ούτως ή άλλως όσο πάμε αντί να παίρνουμε δίνουμε, έτσι δεν είναι. Δεν έχει μείνει και κάτι νομίζω, συνέχεια δίνουμε, βγάζουν διάφορα, έτσι δεν είναι. Στο χώρο του τραγουδιού πώς το βλέπεις? Και αυτό το χώρο έχει σίγουρα επηρεαστεί πάρα πολύ. Δηλαδή, φίλοι μου τραγουδιστές, τραγουδίστριες, δείχνουν άλλα μεροκάματα την 2-3 χρόνια δεν είναι, και δεν παίζουν τώρα αυτά τα μεροκάματα. Πιστεύεις ότι υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν ταλέντο και δεν έχουν προωθηθεί όπως θα έπρεπε, για διάφορους λόγους, ξέρω εγώ, δημόσιες σχέσεις, εταιρείες, όλα αυτά? Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολύ ταλαντικά τραγουδιστές. Απλά πιστεύω ότι όταν είσαι τραγουδιστής πρέπει να βγάζεις και τραγούδια. Τραγούδια κάνουν τραγουδιστές. Άμα δηλαδή είσαι στάσιμος και δεν πεις, ας πούμε, ότι εγώ θέλω να βγάλω τραγούδια, να κάνω δικά μου τραγούδια, δικιά μου δουλειά, απλά δεν είσαι τραγουδιστής, είσαι κάτι άλλο. Εγώ έχω άγχος σαν να φουγόμαστε τώρα, γιατί έχει πολύ βαβούρα εδώ πέρα και κοιτάω συνέχεια να δω αν είναι καλός ο ήχος, γιατί είναι και βαβούρα από τον κόσμο για τη μουσική και δεν ξέρω αν ακουγόμαστε. Ελπίζω να ακουγόμαστε, θα το δούμε το αποτέλεσμα, αν μας το φτιάξει το Night Stories, κάνουμε και το σταυρό μας, ναι, γιατί... ναι, ξεχάστε. Για περιμυρώ, στον χώρο του modeling, πιστεύεις ότι, μάλλον, γιατί δεν έχουν βγει καινούρια ταλέντα, ας πούμε, να το πω έτσι? Δεν έχουν μείνει, ακόμα δουλεύουν παλιά πρόσωπα, δεν έχουν βγει πολλά καινούρια πρόσωπα όπως ήταν παλιά. Πιστεύεις ότι σε αυτό φταίει κάτι? Μα τώρα πια δεν γίνεται ούτε δύο-τρία χρόνια τα πλέον, γιατί τώρα με έχει πιάσει με στο κελάρι. Ναι, ακούγεται. Ότι επειδή δεν γίνονται κάποιοι διαγωνισμοί, μπορεί να μην υπάρχουν καινούργια πρόσωπα. Το πιστεύω. Εσύ τι έχεις να μας πεις? Ότι πλέον δεν δίνονται ευκαιρίες σε νέα άτομα. Είπες σωστή φράση. Και εγώ αυτό πιστεύω, γιατί πρόσφατα είδα μια συνέντευξη της Βάνας Μπάρμπα στη Μενεγάκη, που είχε πάει στην Ελένη Μενεγάκη, όπου ήταν έξω φρενών, έλεγε αυτό, ότι έχω βαρεθεί να βλέπω τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια συνέχεια και πιστεύω ότι σε αυτό φταίει το ότι δεν δίνονται ευκαιρίες σε νέα παιδιά να προωθηθούν είτε στη τηλεόραση, είτε στο χώρο της μόδας, είτε στο τραγούδι. Είναι ήδη και ήδη. Γιατί πιστεύεις ότι γίνεται αυτό και δεν δίνουν ευκαιρίες στα νέα παιδιά? Πιστεύεις ότι είναι το σύστημα έτσι, ότι είναι κλίκες? Ναι. Είναι κλίκες. Το γνωστό του γνωστού. Το? Το γνωστό του γνωστού και κονέ, και εδώ στην Ελλάδα καλός παππούς είναι. Εντάξει, και το ρουσφέτι και αυτά νομίζω ότι παίζει πολύ στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Ρουσφέτι, ο γνωστός του γνωστού, ναι, ναι, όλα, ναι, ναι, αυτά. Ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν γίνονται και πράγματα. Ωραία. Break και επιστρέφουμε και κλείνουμε για αυτή τη χρονιά. 3, 2, 1. Έτσι αρχίζει. Καλή χρονιά! Ναι, καλή χρονιά, αλλά και το χρόνο σχόλα. Εντάξει, θα είναι για την πρωτοχρονιά αυτή η εκπομπή. Οπότε κλείνοντας λοιπόν την τελευταία εκπομπή του 2013 εδώ από το Bowling Center του Πειραιά, θέλω να πούμε μια ευχή για τους φίλους ακροατές, για τον κόσμο, για όλους που μας ακούν και μας βλέπουν. Βάσο μου. Πάνω από όλα υγεία. Να πάνε καλύτερα τα πράγματα για όλους μας, για όλη την Ελλάδα. Ο κόσμος να έχει δουλειά, να είναι πιο χαρούμενος. Γιατί πιστεύω ότι κιόλας πολλοί έχουν αρρωστήσει λόγω. Έτσι ακριβώς, έτσι. Εσύ τι έχεις να πεις? Εγώ έχω να πω πριν, αγάπη πάνω απ' όλα, γιατί άμα έχεις αγάπη, όλα γίνονται. Όλα μπορούν να γίνουν. Τα έχεις βάλει με την αγάπη εσύ σήμερα. Τα έχεις βάλει με την αγάπη. Να έχουν υγεία, πάνω απ' όλα υγεία, γιατί άμα δεν έχεις υγεία, κακά τα ψέματα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και εσύ είχες και διάφορα τελευταία οικογενειακά, έτσι, περίεργα. Οπότε,
βλέπεις όταν τα παθαίνεις, μια φορά το πιστεύεις, βλέπεις και το ζωή διαφορετικά. Οπότε είναι πάνω απ' όλα υγεία, να είναι αγαπημένοι, να έχουν δουλειά όπως το κοιμάσαι, γιατί είναι σημαντικό σήμερα. Πολύ. Γιατί τα νέα παιδιά πάνω απ' όλα δεν έχουν δουλειά. Και αν είναι συνέχεια μέσα στο Facebook και μέσα στο Instagram, πώς θα βρουν δουλειά στο σπίτι? Αφού κάθονται μέσα στο σπίτι και είναι κολλημένοι μέσα στους υπολογιστές. Πώς θα βρουν δουλειά, θα τους πάρουν τηλέφωνο και θα πούνε, έλα δούλεψε. Έχει δίκιο, συνήθως εμείς κλινιάζουμε, αλλά δεν μας πρέπει να βγουν και να ψάξουν. Παραπάνω στον εαυτό μας. Οπότε βγείτε και ψάξτε για δουλειά. Όλοι έξω για δουλειά. Σίγουρα κάτι θα βρεθεί. Τι είναι αυτό κι εγώ. Α, εσύ πιστεύεις ότι το 2014 θα είναι μια καλή χρονιά. Θες να το πιστεύεις. Στάση, για πες μας. Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι ήταν το 2014 μια καλή χρονιά για όλους μας, για όλη την Ελλάδα, για όλους τους. Να βγούμε επιτέλους από αυτό την κατηφόρα που έχει πάρει η χώρα. Υγεία φυσικά σε όλους. Αγάπη, έρωτας, όπως ευχαριστούμε, εννοείται. Εσύ τι έχεις να πεις? Και μόνο τώρα να πεις εσύ, Εγώ τα λέω συνέχεια, εγώ λέω αυτό, είναι πάνω κάτω τα ίδια. Δηλαδή είναι αυτό, λέω υγεία, να χαμογελάτε, γιατί πάντα χαμογελάω. Και έρωτας, εγώ να σου πω κάτι, περιμένω να είναι έρωτα. Ξέρεις γιατί? Γιατί πρόσφατα σε μια συνέντευξη που θα κάνει, με ρώτησε, μου λέει, πες μου για τον Ερθό και αυτά, είσαι ερωτευμένος. Και λέω, έχω να ερωτευτώ από το 2008. Και του έκανε εντύπωση του παιδιού που μου έκανε τη συνέντευξη. Και του λέω, δεν είναι πιστεύω κακό. Και δεν έχει να κάνει. Χειρότερα. Όχι, κοίταξε να δεις. Δεν έχει να κάνει ο έρωτας. Είναι άλλο έρωτας και άλλο σεξ. Γιατί όταν μπήκε συνέντευξη στο Facebook, μου λένε, καλά, έχεις να κάνεις σεξ από το 2008. Λέω, κύριε παιδιά, δηλαδή τότε θα είχα πάει και στο Άγιο Όρος, ας πούμε. Το σεξ υπάρχει, αλλά σημασία έχει αυτό ότι ο έρωτας, πιστεύω τις μέρες μας, είναι δύσκολο. Και αυτό γιατί έχουμε απομονωθεί πολύ, ναι, με τα προβλήματα που έχουμε. Έχει χαθεί το φλερ, έχουν χαθεί όλα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι έχει κάνει κακό το ίντερνετ. Δηλαδή πιστεύω πολύ σε αυτό. Στο ίντερνετ, όταν βγαίνω έξω και βλέπω ότι όλοι είναι με ένα κινητό στο χέρι, στο Facebook. Δεν υπάρχει το φλερ. Δεν υπάρχει αυτό η βόλτα, το χέρι-χέρι. Βλέπω... Να κυνηγήσει ο άντρας τη γυναίκα. Βλέπει ο άντρας ότι είναι έρθει να σου μιλήσει, το αφήνει και λίγο να μην στέλνει στο Facebook. Είναι καινούργιο αυτό. Σε κάνει αν. Και σου μιλάει μέσω Facebook. Ναι. Οπότε αυτό σου λέω ότι έχουμε απομονωθεί τόσο πολύ και είναι δικό μας το πρόβλημα. Γιατί γελάσεις? Το έχεις κάνει στη βάση, εσύ. Α, γιατί βλέπω και ήταν στη βάση και λέω πως το έκανα. Δεν θα το έκανα αυτό. Δεν θα το έκανα αυτό. Εντάξει, δεν είναι καλύτερο το live, ας πούμε, το να... Φυσικά. Έτσι δεν είναι. Και καλύτερα από μια διαπροσωπική επαφή και μια επικοινωνία προσωπική. Πλέον ο άντρας δεν είναι κυνηγός, γι' αυτό φταίει η γυναίκα. Δεν φταίει ο άντρας. Ορίστε, γιατί φταίει η γυναίκα. Φταίει η γυναίκα, γιατί η γυναίκα πλέον σήμερα πάει. Αντί να κεράσει ο άντρας σπινάκι, πάει και κερνάει η γυναίκα σπινάκι. Αλήθεια. Καλά, μου έχει τύχει να με κεράσει η γυναίκα όντως πολλές φορές, αλλά. Ναι, εντάξει, παίζει. Εμένα δεν με χαλάει να κυνηγάει η γυναίκα. Να δείχνει ενδιαφέρον η γυναίκα. Τι λες, σοβαρά. Δηλαδή, ο άντρας δεν πρέπει να είναι κυνηγός. Θα είναι πρώτη κίνηση. Αλλά δεν θα με χαλάει. Γυναίκα, πρόσεξε να δεις. Να δείξει μια γυναίκα ενδιαφέρον. Ωραία, πρόσεξε να δεις. Η γυναίκα θα σου κάνει. Θα σου δώσει το σήμα, το ρέθισμα αυτό. Μπράβο. Και σε τρέτζε. Οπότε ουσιαστικά η γυναίκα κάνει. Για το ρέθισμα σου λέω, όχι να κυνηγεί. Μα ουσιαστικά δεν θα πα από μόνο σου σε μια άσχετη χωρί ούτε να σε κοιτάξει λίγο. Καλά, ναι, στο άκυρο. Καραγίνονται. Δεν λέμε σε λογικά πλαίσια το φλερτ να υπάρχει όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ έχω λοιπόν να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους, να έχουμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους φίλους ακροατές που 3 χρόνια τώρα με στηρίζουν στις εκπομπές μου. Υγεία, χαμόγελο, αισιοδοξία και όλα να πάνε καλά σε όλους μας. Θα σας ευχαριστήσω και όλους εσάς. Εμείς ευχαριστούμε. Που ήρθατε εδώ. Με τη μητέρα. Εγώ πάντα με τη μητέρα μου κάθε χρονιά. Τώρα μετά μπορεί και να βγω βέβαια. Εντάξει. Κάτι έχει κανονιστεί. Αλλά προς το παρόν έχει πρωτοχρονιά παραμονή φαγάκι μαμά. Και μετά έξω. Καλή χρονιά λοιπόν όλοι να έχετε. Και σας ευχαριστούμε που ήσασταν για άλλη μια φορά εδώ κοντά μας. Πολλά φιλιά. Καλή χρονιά.